Πάμε στην Μυτιλήνη να συναντήσουμε τη Δήμητρα Λαχουρή. Έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα POS που πρέπει να εγκαταστήσουν και να συνδέσουν και άλλες μερίδες επαγγελματιών. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και τι λένε και από το χώρο της εστίασης, τι λένε όμως και οι τεχνικοί των ταμιακών μηχανών. Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε περίπου μία ώρα περίπου στο εργαστήριο εδώ. Τα τηλέφωνα χτυπούν ασταμάτητα και άνθρωποι έρχονται και φέρνουν ταμιακές μηχανές και POS. Το πρόβλημα προκύπτει από τις ασφιχτικές προθεσμίες. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει γίνει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει ο τεχνικός ταμιακών μηχανών, ο κύριος Γιώργος Μαθιέλης, που είναι δίπλα μας. Κύριε Μαθιέλη, τι ακριβώς συμβαίνει? Γεια σας. Γεια σας. Το έργο της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών απαιτεί τρία βήματα. Την αναβάθμιση της ταμιακής μηχανής, την αναβάθμιση του POS και τη διασύνδεση της ταμιακής μηχανής με το POS. Τα πρώτο και το τρίτο βήμα είναι το βήμα που έχουμε επιφορτιστεί εμείς οι τεχνικοί και ταμιακοί να υλοποιήσουμε. Το κύριο θέμα είναι το ότι τα περισσότερα POS ή αρκετά από τα POS δεν είναι ακόμη έτοιμα να συνδεθούν με τις ταμιακές μηχανές. Το αποτέλεσμα είναι είτε να τα μπλοκάρουμε στην προσπάθειά μας να τα συνδέσουμε, είτε να μην έχουμε καθόλου δυνατότητα της διασύνδεσης. Δεν είναι το λογισμικό, φταίει. Τι φταίει για αυτό το πράγμα? Φαίνεται το λογισμικό με το οποίο αναβαθμίστηκαν τα POS να μην είναι εντελώς συμβατό με πάρα πολλές ταμιακές μηχανές. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και αυτό δημιουργεί συνεχή προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις στις υλοποίησεις των διασυνδέσεων ή κάποιες δεν επιτυχάνονται καθόλου. Αποτέλεσμα είναι να μπλοκάρει το POS και να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει καθόλου έμπορος μετά. Οπότε τα κρατάμε μέχρι να βρούμε κάποια λύση ή να βρουν οι εταιρείες κάποια λύση για μας. Μάλιστα, Δήμητρα, καταλαβαίνουμε όμως ότι οι προθεσμίες τρέχουν και να ακούσουμε από τον άνθρωπο της εστίασης. Τρέχουν ακριβώς. Είναι μέχρι... Τι θα γίνει? Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, είναι οι προθεσμίες. Στην εστίαση να δεις μπέρδεμα. Γιατί όταν θα πηγαίνεις σε μια ταβέρνα, ο εστιατόρας θα πρέπει κατευθείαν με την παραγγελία να σου κόψει και την απόδειξη την οποία θα πρέπει να την πληρώσεις. Δεν έχει, θέλω και κάτι. Συνεχώς πρέπει να κόβει αποδείξεις, από ό,τι κατάλαβα. Είναι έτσι, κύριε Καραμπεάζη, ο κύριος Δήμος Καραμπεάζης είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα καταρχήν. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε είναι. Θα πρέπει, φανταστείτε, όταν έρχεστε σε ένα εστιατόριο, κάθε πιάτο που θα παραγγέλνετε θα πρέπει για να κόψουμε απόδειξη να έρχεστε να πληρώνετε με το POS είτε μετρητά και μετά να σας σερβίρουμε το πιάτο. Τι οπότε θα κάνετε αν που να δεν προλαβαίνετε τις προθεσμίες, πείτε μας τώρα. Με τις προθεσμίες είμαστε, δεν ξέρουμε, εμείς ζητάμε μια παράταση για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε, πραγματικά, κάποιοι λένε εγώ θα συνδεθώ και ό,τι γίνει. Άλλοι λένε εγώ δεν θα συνδεθώ και θα περιμένω απλά να έρθει η εφορία στο μαγαζί μου και να μου ρίξει πρόστιμο. Το πρόστιμο πόσο είναι? Αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στις 10.000. Ξεκινάει από εκεί βασικά. Υπάρχει πρόβλημα, Έχετε ζητήσει Δημήτρα. Την παράταση. Η παράταση είναι αυτό που ζητούν όλοι οι επαγγελματίες. Ναι. Παράταση γιατί υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο εκεί. Γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με τις ταμιακές μηχανές και με το λογισμικό και με POS που δεν υπάρχουν ακόμη. Τα μηχανάκια δηλαδή αυτά. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ συζήτηση.